Τα φαρμακεία ήδη από τις 30 Αυγούστου έχουν αρχίσει τη διάθεση δύο δωρεάν self-test άμκα. Δικαιούχοι είναι τα παιδιά από 5 έως 17 ετών, οι νέοι και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Τα φαρμακεία έχουν αρχίσει τη δωρεάν διάθεση δύο self-test άμκα, αρχής γενομένης από τις 30 Αυγούστου, Δευτέρα, μέχρι και την επόμενη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου. Δικαιούχοι λοιπόν θα παίρνουν από δύο self-test τα οποία δικαιούνται τα παιδιά ηλικίας 5 με 17 ετών, η παραλαβή γίνεται από τον κηδεμόνα τους, οι νέοι 17 με 30 ετών και όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα παραλάβουν και αυτοί δύο self-test για τις δύο προσεχείς εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Ασφαλώς, υπάρχει ενδιαφέρον αμύωτο όπως έγινε και με τους προηγούμενους δύο μήνες, στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, όπου εκεί... Δίναμε τέσσερα self-test για όλο το μήνα. Οι δικαιούχοι θα έρχονται και παραλαμβάνουν τα τεστ του Σεπτεμβρίου. Στι 13 Σεπτεμβρίου σταματάει η δωρεάν διάθεση των self-test στου εργαζόμενου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγεία. Οπότε και αρχίζει η διαδικασία των rapid test για του ανεμβολίαστους. Βάσει των εξαγγελιών τι οποίε ακούσαμε από τον Υπουργό Υγεία, από 13 του μήνα θα σταματήσει η διάθεση των δωρεάν self-test στου εργαζομένου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα αρχίσει το μέτρο για τους μη εμβολιασμένου της υποχρεωτικής διενέργειας ενός rapid test ανά εβδομάδα και σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην εστίαση, στον τουρισμό, για τους εκπαιδευτικούς, όλων των βαθμίδων, δύο rapid test την εβδομάδα. Η διενέργεια των rapid test μπορεί να γίνει πλέον και από τα φαρμακεία, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος των φαρμακοποιών στα Χανιά και μάλιστα αρκετά είναι τα δείγματα που παραλαμβάνουν κάθε μέρα, ενώ δεν λείπουν και τα θετικά. Σταθερά, ανά ημέρα, υπάρχουν μεγάλη πλειονότητα αρνητικών τεστ, αλλά δυστυχώς εντοπίζουμε και θετικά κρούσματα.